Όπως ήδη προανήγγυλα, κυρίες και κύριοι, έχω τώρα την μεγάλη χαρά να καλωσορίσω τον διακεκριμένο επιστήμονα, πρώην Διευθυντή Πολιτικής και Διακυβέρνησης για την Υγεία και Ευεξία στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας της Ευρώπης, τον κύριο Άγη Τσουρό, που τον ευχαριστώ θερμά που είναι μαζί μου. Κύριε Τσουρέ, καλησπέρα σας. Τι ωραία πράγματα κάνετε και τι ωραία εμφάνιση παρουσιάζετε, όχι μόνο για αυτή που θα μιλήσουμε τώρα για το σχέδιο δράσης για τη δημόσια υγεία στον 21ο αιώνα, αλλά και εδώ στη Θεσσαλονίκη που ακόμη συζητάει την παρουσίαση και την προσέγγισή σας. Κύριε Τσουρέ, θα ήθελα όμως πριν περάσουμε σε αυτό που πραγματοποιήσατε με το Ίδρυμα Μποδοσάκη, να κάνω μια μικρή έτσι αναφορά στο γεγονός ότι εισαγάγεται ουσιαστικά, έχετε εισαγάγει στην στρατηγική επιλογή στόχων κυβερνήσεων και κοινωνίας μια πολύ όμορφη λέξη, αυτή που την αποκαλούμε ευεξία. Θέλετε λίγο να μας ορίσετε τι σημαίνει ευεξία, γιατί ο καθένας μας έχει στο μυαλό του κάτι όμορφο, αλλά δεν ξέρω αν το προσδιορίζει επακριβώς. Πολύ ωραία. Σήμερα πρέπει να πω ότι διεθνώς, όταν μιλάμε για υγεία, προσθέτουμε πάντα και τον όρο ευεξία, που δεν είναι τόσο καινούριος. Εάν πάτε πίσω στον ορισμό της υγείας, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, θα δείτε ότι δεν αναφέρεται μόνο στην απουσία της αρρώστιας, αλλά στην ευεξία, την κοινωνική, την πνευματική, τη φυσική. Δηλαδή, με άλλα λόγια, στόχος μας δεν είναι μόνο απλά να μην είμαστε άρρωστοι. Να μην νοσούμε, ναι. Να μην νοσούμε, αλλά να μπορούμε να αισθανόμαστε πλήρεις, να αισθανόμαστε σε αρμονία με το περιβάλλον μας, να αισθανόμαστε ότι το περιβάλλον μας μας φροντίζει και μας υποστηρίζει, να ζούμε με ποιότητα ζωής. Και για μας, για την οικογένειά μας και για το κοινωνικό σύνολο. Κύριε Τσουρέ, όλα αυτά που λέτε το χρειαζόμαστε ως κοινωνία. Θα μιλήσω για τα ελληνικά δεδομένα πάρα πολύ, γιατί τα τελευταία χρόνια, λόγω κοινωνικο-οικονομικο-πολιτικών συνθήκων και ήρθε και η πανδημία, έχουμε κατεβάσει πάρα πολύ τον πήχη. Δηλαδή λέμε εντάξει, να τα καταφέρνουμε και είμαστε εντάξει, δεν πειράζει. Αλλά κάποια στιγμή ο άνθρωπος θέλει και το παραπάνω. Αναφυσβήτητα, και πρέπει να σας πω ότι σήμερα δεν είναι πλέον η λέξη ευεξία και ευημερία λέξεις οι οποίες έτσι είναι, δεν είναι τόσο βαριές όπως, ή να τις παίρνουμε στα σοβαρά όπως όταν μιλάμε για τη βιωσιμότητα και για την υγεία. Είναι όροι, προϋποθέσεις για μια ζωή με ποιότητα, με στήριξη, με φροντίδα. Τώρα εσείς, κύριε Τσουρέ, ήσασταν και πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής, νομίζω 50 μελής ήταν αυτή η Επιστημονική Επιτροπή, που ορίστηκε από το Ίδρυμα Μποδοσάκη για την κατάρτιση ενός εκ των τεσσάρων ολοκληρωμένων σχεδίων δράσης που κατάρτισε το Ίδρυμα και αφορά στο σχέδιο δράσης για τη δημόσια υγεία στον 21ο αιώνα. Αυτό αισθάνεστε, πιστεύετε ότι ήταν μεγάλη ανάγκη να συμβεί, γιατί έχουν αλλάξει πολλά δεδομένα πια στην εποχή μας, πρέπει η προσέγγιση να είναι διαφορετική? Απόλυτα, και σήμερα έτσι όπως πολύ σωστά το θέτετε, δεν μιλάμε μόνο για να βελτιώσουμε ένα σύστημα με την έννοια των δομών, των μηχανισμών, των αρμοδιοτήτων, αλλά μιλάμε για έναν επαναπροσδιορισμό της δημόσιας υγείας που δεν είναι υπερίθαλψη. Δεν μιλάμε εδώ για νοσοκομεία και για κρεβάτια, αλλά μιλάμε για προϋποθέσεις που δημιουργούν και προάγουν την υγεία, την πρόληψη, την προστασία, τη διαχείριση των κρίσεων και, όπως το θέτεται, με όρους σημερινούς, που σημαίνει ότι σήμερα αντιλαμβανόμαστε την υγεία και τους προσδιοριστές της με ένα καινούριο τρόπο και μπορούμε να το αναπτύξουμε περισσότερο. Ναι, βεβαίως, θέλω να επισέλθουμε σε περισσότερες λεπτομέρειες. Απλώς έτσι ως πρώτο άκουσμα σε αυτό που λέτε, αντιλαμβάνομαι ότι επισέρχονται έννοιες όπως της ατομικής ευθύνης, όπως του να μπορέσουμε να δούμε συνολικά την δημόσια υγεία από πολλές πλευρές και όχι μόνο, όπως είπατε, από την τεχνική πλευρά της ενίσχυσής της, αλλά επίσης και έναν πιο μοντέρνο, πιο σύγχρονο θα έλεγα, τρόπο προσέγγισης.
Είπατε μία λέξη, η ατομική ευθύνη. Ξέρετε, για πάρα πολλά χρόνια, όταν μιλούσαμε για πρόληψη και προαγωγή υγείας και για συμπεριφορές υγείας, μιλούσαμε για το κάπνισμα, για τη διατροφή, για την παχυσαρκία, για την χρήση αλκοόλ και κατά κάποιο τρόπο εστιάζαμε μόνο σε δύο πράγματα. Το ένα ήταν να κάνουμε συνεχώς ενημερώσεις για το τι είναι καλό ή κακό για την υγεία μας και το δεύτερο που κάναμε ήταν να κατηγορούμε κατά κάποιο τρόπο εκείνους, δηλαδή να τους κάνουμε να αισθάνονται ενοχές για τις συμπεριφορές που είχαν. Αυτό δεν υπάρχει πλέον. Σήμερα αντιλαμβανόμαστε ότι οι συμπεριφορές μας ουσιαστικά καθορίζονται και προσδιορίζονται μέσα στα κοινωνικά περιβάλλοντα που ζούμε. Δεν μπορείς να λες στον άλλον θα πρέπει να ασκείσαι φυσικά, σωματικά, όταν ζεις σε μια γειτονιά η οποία είναι απρόσβατη στις διάφορες ηλικίες για φυσική άσκηση, όταν δεν υπάρχει πρόσβαση στο πράσινο, όταν δεν μπορεί κανείς δηλαδή στην καθημερινότητά του να κάνει αυτό που είναι αυτονόητο, όχι μόνο σαν γνώση ότι η άσκηση είναι κάτι καλό, αλλά η πολιτεία, ο τόπος που ζω με βοηθάει να είμαι ένας ενεργός φυσικά πολίτης. Άρα από τη μια έχουμε απενοχοποίηση που είχαμε στραφεί πολύ σε αυτό τα προηγούμενα χρόνια και από την άλλη την ευθύνη της πολιτείας, τη διαμόρφωση του κατάλληλου περιβάλλοντος και δεν αναφέρομαι μόνο στο φυσικό περιβάλλον, αναφέρομαι ίσως και στη διαμόρφωση νοοτροπιών και των εργαλείων που μπορεί να βοηθήσουν κάποιον να ακολουθήσει το ωραίο, να το πω έτσι. Θα σας το πω απλά, ένας δήμαρχος σήμερα μπορεί να κάνει για την υγεία πολύ περισσότερα από ότι το ίδιο το σύστημα υγείας. Να το πούμε απλά. Ότι σήμερα διαμορφώνοντας τους χώρους, όχι μόνο της καθημερινότητας, της κοινωνικής φροντίδας, της δικτύωσης, της πρόσβασης, όπως σας έλεγα, σε οτιδήποτε μας προάγει την υγεία, έχει καθοριστικό ρόλο. Να. Λοιπόν, όταν μπορούμε και το καταλάβουμε αυτό, βλέπουμε ότι η υγεία στον 21ο αιώνα είναι διατομεακή. Δηλαδή δεν είναι μόνο υπόθεση του Υπουργείου Υγείας και των γιατρών, είναι υπόθεση όλων. Και από ό,τι αντιλαμβάνομαι και του πολιτισμού θα πω εγώ, γιατί τελικά το να έχεις τέτοια προσέγγιση πολιτισμό δηλώνει. Κύριε Τσουρέ, θα μας δώσετε λίγο το περίγραμμα αυτών των προτάσεων έτσι, που εστιάζετε, καθώς είδα ότι κινείστε σε τέσσερις άξονες, πολιτικό, επιστημονικό, στρατηγικό και επιχειρησιακό. Αυτό που βασικά κάνει το σχέδιο είναι να δώσει τους δομικούς λίθους πώς να κάνει κανείς ένα σύστημα μοντέρνο δημόσιας υγείας και τι προϋποθέσεις χρειάζονται. Για να αποφύγουμε όμως να κάνουμε ατέλειωτες λίστες με το τι πρέπει να γίνει, είπαμε ότι δεν είναι δυνατόν να μιλάς για αρμοδιότητες και για δομές και λειτουργίες πριν η πολιτεία δεν αποφασίσει το πιο βασικό, να βάλει την υγεία κεντρικά στα ορόματα, στις στρατηγικές της για την ανάπτυξη και για τη βιωσιμότητα. Δηλαδή δεν είναι κάτι που αφορά, όπως είπα προηγούμενα, τον Υπουργό Υγείας μόνο, αφορά τον Πρωθυπουργό, αφορά τον Περιφερειάρχη, αφορά τον Δήμαρχο. Έτσι εξασφαλίζοντας το πολιτικό πλαίσιο της δημόσιας υγείας, μετά αποφασίζουμε τι θέλουμε να κάνουμε, να το πούμε απλά. Τι σημαίνει στρατηγικά? Μπορεί να πούμε ότι στην Ελλάδα είμαστε πρωταθλητές στην παχυσαρκία. Και είμαστε. Όμως, άλλο παχυσαρκία και τι κάνουμε για αυτήν το 1990 και στο προηγούμενο αιώνα και άλλο τι κάνουμε σήμερα. Δηλαδή, με άλλα λόγια, αυτό που θα διαλέξουμε σαν πολιτικές και παρεμβάσεις δεν αφορά μόνο ενημέρωση, όπως έλεγα πριν, αλλά αφορά τουλάχιστον 7 υπουργεία και τις τοπικές αυτοδιοικήσεις. Και στο επιχειρησιακό τέλος θα πρέπει να μην ξεχνάμε κάτι που είναι το πιο βασικό απ' όλα. Το ένα είναι ο πολίτης. Ότι δεν νοείται σήμερα να μιλάμε για πρόληψη, για προαγωγή υγείας, για δημόσια υγεία, χωρίς να εμπλέκομαι όχι μια παθητική κοινότητα, μια ενεργή κοινότητα, να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε στις ειδικές ανάγκες των νέων, των εκείνων που είναι μεγαλύτερης ηλικίας, των μεταναστών, των πάντων. Δηλαδή μια εμπλοκή και ενδυνάμωση της κοινωνίας, ένας διάλογος
που καλύπτει όλες τις δυνάμεις για να μπορεί κανείς να το αντιμετωπίσει αποτελεσματικά. Άρα εσείς μιλάτε για δομική αλλαγή φιλοσοφίας, θα έλεγα εγώ καταρχάς, το πώς αντιμετωπίζουμε τη δημόσια υγεία. Την ίδια ώρα όμως, ξέρετε πολύ καλά, καθώς ήσασταν και Διευθυντής Πολιτικής και Διακυβέρνησης για την Υγεία, ότι είναι πολλοί εκείνοι που κολλάνε, θα το πω και εγώ απλά, απέναντι στους πόρους, στην εξεύρεση πόρων, στα χρήματα που πρέπει να επενδυθούν για να γίνουν όλα αυτά. Μήπως όμως υπάρχουν και κομμάτια αυτής της στρατηγικής που προτείνεται που μπορούν να γίνουν πιο απλά και δεν θέλουν τεράστια ποσά που ίσως θέλουν οι δομές ή οι υποδομές στην υγεία? Δεν φαντάζεστε πόσο χαίρομαι που ακούω να μου το λέτε αυτό. Ακριβώς αυτό είναι και η βάση πολλών από τις προτάσεις. Δεν μιλάμε μόνο να κάνουμε κάτι αν θα είχαμε χρήματα. Προτείνουμε να κάνουμε αυτά που κάνουμε διαφορετικά. Δηλαδή με τρόπους που θα, αν θέλετε, θα αξιοποιήσουν κιόλας την ενέργεια που υπάρχει και στην κοινότητα και στον επιστημονικό κόσμο για τη δημόσια υγεία. Αλλά επειδή οπωσδήποτε πόροι χρειάζονται, χρειαζόμαστε και διεπιστημονικό προσωπικό για τη δημόσια υγεία και χρειαζόμαστε πόρους, και εδώ είναι επιπλέον μια άλλη λέξη κλειδί, να τους αξιοποιούμε σωστά. Δηλαδή, εάν έχουμε αλφα χρήματα, να μην τα επενδύουμε μέσα από ένα ΕΣΠΑ να γίνει ένα πρόγραμμα που άρχισε σήμερα και θα τελειώσει σε 2 χρόνια και μετά τίποτα, αλλά να επενδύουμε τους πόρους σε βιώσιμες παροχές, υπηρεσίες και παρεμβάσεις, που να μην εξαρτώνται ότι σήμερα έχουμε και αύριο δεν έχουμε. Αυτό βέβαια, όπως μου το περιγράφετε ή όσο μπορώ εγώ να αντιληφθώ, προϋποθέτει μια συνεργασία και ίσως και έναν συντονισμό. Και ξέρετε πολύ καλά ότι ως ελληνική κοινωνία, ελληνική πολιτεία, στερούμαστε λίγο αυτών των δυνατοτήτων. Δεν τα βρίσκουμε εύκολα, δεν συνεργάζονται εύκολα κυβέρνηση, αντιπολίτευση, δήμοι, αντιπολίτευση των δήμων. Δηλαδή εμπλέκεται ένα τέτοιο σύστημα που χαλάει κάτι που θα μπορούσε να είναι πολύ ωραίο. Πώς μπορεί ένας τέτοιος κόπελος να μπορέσουμε να τον υπερσκελίσουμε, κύριε Τσουρέ, να τον ξεπεράσουμε? Με το διάλογο και με τη συνένεση. Το σχέδιο μέσα, αυτό που προτείνει, είναι ό,τι πιο προηγμένο, ό,τι πιο τελευταίο από την επιστημονική τεκμηρίωση και τη διεθνή εμπειρία. Είναι δύσκολο κανείς να κοιτάξει ένα τέτοιο σχέδιο και να μην συμφωνήσει σε όλο το πολιτικό φάσμα ότι η ισότητα, για παράδειγμα, είναι η πεμπτουσία της δημόσιας υγείας. Δεν νοείται σήμερα ένας πολίτης να μην έχει πρόσβαση σε ό,τι καλύτερο μπορεί να του προσφέρει ένα σύστημα και αυτό να μην έχει σχέση το αν είναι φτωχός ή πλούσιος, το αν μένει σε ακριτικό νησί ή όχι, το αν μένει σε διαφορετικές κοινωνικές ή οικονομικές συνθήκες. Λοιπόν, εάν συμφωνήσουμε σε αυτό το διάλογο ότι ναι, αυτοί είναι οι βασικοί άξονες και προτεραιότητες για να χτίσουμε αυτό το σύστημα, από εκεί και πέρα νομίζω μέσα από μια τέτοια συνένεση θα βρεθούν οι τρόποι και για συντονισμό και για να μην έχουμε συνεχώς το πρόβλημα που έχουμε στη χώρα μας, ότι σχέδια υπάρχουν, άνθρωποι με γνώσεις υπάρχουν, αλλά από τη μετάβαση από το ένα σύστημα, από τη μία κυβέρνηση, ακόμη και μέσα στην ίδια κυβέρνηση καμιά φορά, επί σειρά ετών, ξεχνάμε τι έκαναν οι προηγούμενοι και πάμε παρακάτω. Είναι η στιγμή της βιωσιμότητας, η υγεία να μπει κεντρικά στρατηγικές χώρες, να υπάρχει συνένεση και διάλογος, και εγώ ευελπιστώ και πραγματικά το έχω δει, γιατί σε αυτό το εγχείρημα θέλω να σας πω ότι και στην εκδήλωση που κάναμε προχτές ήταν παρόντα όλα τα πολιτικά κόμματα της Βουλής και εμείς έχουμε ανοίξει διάλογο και με την κεντρική αυτοδιοίκηση και με όλο τον κόσμο που πρέπει να συμμετέχει σε αυτή την εθνική προσπάθεια. Καλά το είπατε, εθνική προσπάθεια θα πρέπει να είναι και εθνική προτεραιότητα, θα έλεγα επίσης, θα προσθέσω εγώ. Αναφυσβήτητα. Κύριε Τσουρέ, μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία της κατάρτισης αυτού του σχεδίου δράσης, πώς είναι η πορεία τώρα? Το παρουσιάζετε και με συγκεκριμένη, έτσι, πιο κλειστή παρουσίαση στον Πρωθυπουργό, σε Υπουργεία, σε Δημάρχους? Ποια είναι η συνέχεια, γιατί όπως λέτε κι εσείς, τι να το κάνουμε να έχουμε ένα τέλειο σχέδιο αν δεν υλοποιηθεί ποτέ?
Εμείς ήδη έχουμε πει ότι δεν πιστεύουμε στα τέλεια σχέδια που τα κάνουν 5 άνθρωποι ειδικοί. Αυτό το σχέδιο πραγματικά έχει βγει από τη συμμετοχή 200 ανθρώπων. Και μάλιστα είδα ότι, συγγνώμη σας διακόπτω, ότι ακόμη υπάρχει δυνατότητα να λαμβάνετε mail με σχόλια, ερωτήσεις κλπ. Αναμφισβήτητα. Είναι ένα κείμενο συζήτησης, αλλά είναι ένα πλήρες σχέδιο με τους δομικούς λύθους που σας είπα. Το επόμενο βήμα, δηλαδή άμεσα, θέλουμε να γίνει παρουσίαση στην Επιτροπή Πολιτικών Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής. Θέλουμε να ανοίξουμε το διάλογο παντού. Δεν είναι θέμα κάποιων επιστημόνων που εξειδικεύονται στη δημόσια υγεία. Θα πρέπει να πω ότι δεν μιλάμε ούτε καν μόνο μέσα στο ιατρικό περιβάλλον. Δημόσια υγεία σήμερα είναι ψυχολογία, διατροφολογία, επιδημιολογία, περιβαλλοντική, πολιτικές επιστήμες. Είναι ένα ολόκληρο φάσμα επιστημών που όλοι μαζί μπορούμε να διαμορφώσουμε κοινές αντιλήψεις για το τι θέλουμε, και πιστέψτε με, αν υπάρξει αυτή η κοινή αντίληψη, νομίζω ότι πολλά από τα εμπόδια που μας σταμάτησαν στο παρελθόν να κάνουμε κι εμείς κάτι που να αξίζει μέσα στον αιώνα που ζούμε, θα γίνουν πραγματικότητα. Κύριε Τσουρέ, είναι αλήθεια ότι σε κουβέντες έτσι του απλού κόσμου, των απλών πολιτών, αυτό που πολλές φορές λέμε, την υγεία μας να έχουμε, τα άλλα θα τα βρούμε. Τα τελευταία χρόνια είναι αλήθεια ότι πολλοί άρχισαν δειλά-δειλά να λένε, βρε παιδιά, δεν είναι μόνο να μην είμαι άρρωστος και να έχω την υγεία μου. Η υγεία μου είναι και που δεν μπορώ να πληρώσω το ρεύμα τώρα, γιατί ψυχοπλακώνομαι και αυτό με κάνει να είμαι χάλια και δεν έχω κουράγιο για τίποτα. Η υγεία είναι και να έχω καλές σχέσεις στην οικογένειά μου μέσα, ή φιλικές ή οτιδήποτε, και στο επαγγελματικό μου περιβάλλον, και να μην ανοίγω την τηλεόραση και βλέπω συνεχώς τη βία μπροστά μου. Όλα αυτά υγεία είναι. Τελικά δίκιο είχαν οι άνθρωποι που το έλεγαν αυτό. Ξέρετε, αυτό το λέμε χρόνια. Θα έλεγα το λέει η ανθρώπινη εμπειρία για αιώνες. Αυτό που έχουμε σήμερα στα χέρια μας είναι την επιστημονική τεκμηρίωση ότι η έννοια της υγείας επηρεάζεται από τόσα πράγματα. Πολύ ωραίο να έχουμε ένα σύστημα υγείας, αλλά αυτό συμμετέχει 20% στην υγεία μας. Όλα τα άλλα είναι εκεί που ζούμε, οι συνθήκες, όλα αυτά τα οποία διαμορφώνουν την καθημερινότητά μας, τη δουλειά μας, τις συμπεριφορές μας. Τι λέμε λοιπόν τώρα? Αφού έχουμε τα εργαλεία, αφού έχουμε τη γνώση, αφού έχουμε την εμπειρία, ας δημιουργήσουμε μια συνένεση, τι θέλουμε να κάνουμε, τι θέλουμε να επιτύχουμε, όχι μόνο για το σήμερα, για το αύριο. Η υγεία είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της βιωσιμότητας, της ανάπτυξης και της κοινωνικής και της οικονομικής. Ας τη δούμε την υγεία σαν ένα εθνικό, παγκόσμιο αγαθό και ας δουλέψουμε όλοι για αυτήν. Και υπάρχει πολύ μεγάλο περιθώριο για μια κοινή συμπόρευση για να γίνει αυτό που θέλουμε. Το ένα κίνητρο και για τους πολιτιακούς φορείς, αλλά και για όσους τέλος πάντων έχουν αρμοδιότητα για οτιδήποτε, είναι αυτό που λέτε. Το να δεις μπροστά, το να θες το καλύτερο, να θες την ανάπτυξη, να θες να μπει στον επόμενο αιώνα με τον καλύτερο τρόπο. Το άλλο κίνητρο όμως είναι, το ερώτημα που θα θέσω τώρα, αν δεν λειτουργήσουμε έτσι, να το πάρω ανάποδα, δεν κάνουμε όλα αυτά, μήπως η κίνδυνη είναι πολύ μεγάλη, μήπως δηλαδή είναι μονόδρομος τελικά αυτό που προτείνετε? Κοιτάξτε, αυτό που μας δίδαξε η πανδημία είναι ότι οπωσδήποτε δεν μπορούμε αυτοσχεδιαστικά να αντιμετωπίζουμε τις μεγάλες προκλήσεις στην υγεία μας. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο οι πανδημίες, είναι η επιδημία των χρόνιων νοσημάτων, όπως είναι τα καρδιακά και ο καρκίνος, ο διαβήτης και το καθεξής. Έχουμε μπροστά μας την κλιματική αλλαγή, που για μένα είναι δαμόκλειο σπάθη για όλη την ανθρωπότητα, που αν δεν είμαστε προετοιμασμένοι, όχι μόνο με ωραία σχέδια σε ένα Υπουργείο κεντρικά, οι κοινότητες πρέπει να είναι ανθεκτικές να αντιμετωπίζουν σήμερα αυτό που μπορεί να έρθει αύριο. Αλλά αν επενδύσουμε σήμερα στη δημόσια υγεία, είναι σαν να επενδύουμε και στην ευημερία και στην ποιότητα ζωής και στην άμυνα.
Δηλαδή, με άλλα λόγια, είναι, δεν ξέρω αν θα το έλεγα μονόδρομο, αλλά θα έλεγα ότι είναι το αυτονόητο για κάθε σκεπτόμενο άνθρωπο που έζησε και την εμπειρία μιας οικονομικής κρίσης, μιας κρίσης της πανδημίας. Μπροστά μας τόσους κινδύνους όπως είναι η φτώχεια, οι ανισότητες, η πρόκληση της γύρανσης του πληθυσμού και ούτω καθεξής, να μπορέσουμε να είμαστε έτοιμοι, αλλά όχι μόνο για να αποφεύγουμε το αρνητικό, που αυτό πρέπει να το εξασφαλίζουμε, αλλά για να επενδύουμε στην ευεξία και στην ευημερία. Πάντως, τα μεγάλα προβλήματα που έχουμε αντιμετωπίσει, και αναφέρομαι σε όλα τα επίπεδα την τελευταία δεκαετία, μπορεί και παραπάνω, αντιλαμβανόμαστε ότι μας δίνουν να καταλάβουμε ότι πραγματικά αυτό που έλεγε ο Μακρυγιάννης ισχύει, ότι είμαστε στο εμείς, πρέπει να είμαστε στο εμείς. Το εγώ, ιδιαίτερα σε δύσκολους καιρούς, δεν μπορεί να ευδοκιμήσει και δεν έχει αποτέλεσμα, κύριε Τσουρέ. Χρειαζόμαστε εμπιστοσύνη. Χρειαζόμαστε να χτιστούν οι δεσμοί εμπιστοσύνης και με την κοινωνία και με την πολιτεία, να πιστεύουμε σε αυτό που θέλουμε να δημιουργήσουμε, να ελαχιστοποιούμε τους λόγους που μας χωρίζουν, να βρίσκουμε αυτό το κοινό δρόμο που σήμερα είναι ο μοναδικός δρόμος της βιωσιμότητας για την ανθρωπότητα, και νομίζω αυτό πραγματικά θα μας πάει παρακάτω. Κύριε Τσουρέ, πριν σας αποχαιρετήσω, και ένα σχόλιο θα ήθελα για την διαχείριση της πανδημίας, τώρα που δείχνουν τα πράγματα ότι δεν είναι τόσο ζόρικα, να το πω έτσι. Και το λέω αυτό γιατί ακούμε αντιφατικές απόψεις, ακόμη και από στελέχη της κυβέρνησης, αλλά και οι πολίτες, οι οποίοι αισθανόμαστε ότι εντάξει, χαλαρώνουμε, πέρασε τώρα, το αφήνουμε πίσω, δεν τρέχει τίποτα. Είναι έτσι? Μήπως από την άλλη βλέπουμε τι γίνεται στη Σανγκάη, ή μήπως πρέπει να έχουμε το νου μας ανεξαρτήτως του αν βγάζουμε τη μάσκα ή αν δεν έχουμε πιστοποιητικό για να μπούμε σε ένα κατάστημα? Κοιτάξτε, είμαστε πολύ μακριά από εκεί που ξεκινήσαμε, με τη διαχείριση της απόλυτης αβεβαιότητας και του απόλυτου αγνώστου. Μάθαμε πολλά και στη χώρα μας, αλλά έμαθε και όλη η ανθρωπότητα τι σημαίνει διαχειρίζομαι καταστάσεις που είναι απρόβλεπτες. Κανείς δεν μπορεί ποτέ να πει ποιο είναι το αύριο ενός ιού, ο οποίος μας έδειξε ότι μπορεί να έχει πολλά πρόσωπα και να διαφύγει πολλές φορές αυτά τα οποία κάνουμε για να τον εμποδίσουμε. Νομίζω ότι στα αντανακλαστικά μας θα μας μείνουν για πολύ καιρό ας πούμε, οι συμπεριφορές, οι δημόσιες υγείας. Δεν νομίζω ότι όσο και να περάσουν άμεσα χρόνια θα έχουμε τη δεύτερη σκέψη την ώρα που αγκαλιάζουμε κάποιον, την ώρα που δίνουμε χειραψία, την ώρα που βύχει κάποιος δίπλα μας και το καθεξής. Εγώ θα έλεγα ότι σήμερα οπωσδήποτε τα πράγματα είναι λιγότερο επικίνδυνα από ό,τι ήταν πριν, αλλά πάντοτε με ένα μεγάλο ερωτηματικό, και νομίζω ότι εγώ θα πρόσεχα. Θα πρόσεχα, διότι δεν μπορούμε από τη μία στιγμή στην άλλη να πούμε «Α, εντάξει, ξεμπερδέψαμε, κοιτάξτε μόνο τους αριθμούς καθημερινά, τόσοι συνάνθρωποι μας χάνονται, τόσοι άνθρωποι είναι διασωληνωμένοι, τόσοι άνθρωποι νοσούν με ή χωρίς συμπτώματα». Οπότε δεν έχουμε βγει από αυτό, είμαστε κατακουρασμένοι όλοι από αυτή την εμπειρία, αλλά μέσα σε αυτή την περίοδο πρέπει να κάνουμε και λάθος κινήσεις. Εγώ θα ήμουν προσεκτικός, θα ακολουθώ στοιχειώδη μέτρα και στο περιβάλλον μου το άμεσο, αλλά και σε επαφή με τον περισσότερο κόσμο. Κύριε Τσουρέ, πολύ σας ευχαριστώ για την παρουσία σας στην εκπομπή και τη συνομιλία μας. Καλό μεσημέρι σας εύχομαι. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, θα πάμε διάλειμμα. Θέλω να πω ότι είναι η τελευταία φορά για σήμερα που επικοινωνείτε για να λάβετε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό της Βεργίνα Τηλεόρασης, που κάθε μέρα κληρώνει δωροεπιταγή αξίας 100 ευρώ για αγορές από τα σούπερ μάρκετ Μασούτης. Νομίζω ότι εάν θέλετε να αφήσετε ένα παράθυρο ανοιχτό στη τύχη, πρέπει να το κάνετε τώρα για σήμερα, γιατί αύριο θα έχουμε νέο διαγωνισμό. Μετά την εκπομπή αρχίζει η νέα προσπάθεια για την αυριανή κλήρωση. Αλλά το πιο σπουδαίο είναι ότι σε λίγο θα
γίνει κλήρωση και θα δούμε ποιος είναι ο σημερινός τυχερός της δωροεπιταγής των 100 ευρώ για τα αγορές από το σούπερ μάρκετ Μασούτης. Να θυμίσω και να σας ξαναπώ μάλλον ότι όλοι εσείς που επικοινωνείτε και παίρνετε μέρος στο διαγωνισμό, ακόμη και αν δεν κληρωθείτε, ένας θα είναι ο τυχερός των 100 ευρώ σήμερα, θα συμπεριληφθείτε στην κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα για δύο δωροεπιταγές αξίας 500 ευρώ η κάθε μία για αγορές από τα σούπερ μάρκετ Μασούτης. Μεγάλος διαγωνισμός της Βεργίνα Τηλεόρασης. Τηλεφωνήστε στο τηλέφωνο που βλέπετε στην οθόνη σας για να πάρετε μέρος στην κλήρωση όπου ένας τυχερός θα κερδίζει καθημερινά μια δωροεπιταγή αξίας 100 ευρώ, ενώ αυτόματα λαμβάνετε μέρος στη μεγάλη κλήρωση όπου δύο τυχεροί θα κερδίσουν από μια δωροεπιταγή αξίας 500 ευρώ ο καθένας για αγορές από τα σούπερ μάρκετ Μασούτης. Τηλεφωνήστε από σταθερό ή κινητό στο 901-901-4494 και αφήστε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο ή στείλτε SMS γράφοντας TAF, Ε, κενό, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 54888. Δύο τυχεροί θα κερδίσουν από μια δωροεπιταγή αξίας 500 ευρώ ο καθένας για αγορές από τα σούπερ μάρκετ Μασούτης. Κάντε τα ψώνια σας στα σούπερ μάρκετ Μασούτης σε περισσότερα από 260 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Καλή σας επιτυχία!